Άιντε ρε παιδιά, αγουράκια, πατσελάκια, ντομάτες, τεμόνια. Τρία τέτοια το καθόλου έξτρα. Έξι το πάντα. Άντε ρε παιδιά, η σύνια εδώ. Καλό πράγμα. Ωραία, Μανώλη, πού είσαι, πού τρύπωσες. Μης, ψ, 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 ψ. Μης, ψ, ψ. Μανώλη. Α, εδώ είσαι. Γιατί δεν βγαίνεις που σου φωνάζω τόση ώρα, ε. Μου κόπηκε η χολή, τρόμαξα. Χίλιες ιδέες περάσαν από το μυαλό μου. Παλιόγατο. Εκείνος ο νεαρός πάλι και πληφοράει με το αεροβόλο. Νάτος Μανώλη, τον βλέπεις εκεί. Εκεί αριστερά πίσω από το δέντρο. Εσύ νεαρέ. Εσύ με το αεροβόλο. Παράτα το όπλο γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Μην τρύπεσαι, σε βλέπω. Άλλη μόνο σου χτυπήσεις καμιά γάτα. Μ' ακούς. Έφυγε Μανώλη. Μη φοβάσαι. Πρόσεχε κακομοίρη μου, μη βγαίνεις έξω γιατί αυτός δεν το έχει σε τίποτα να σου ρίξει καμιά. Τέτοια πράγματα, Μανολίση μου, τα ξανάδε η αυλή μας. Άκουμε που σου λέω. Θα σε κλειδώνω μέσα άμα φεύγω. Δεν έχει άλλη λύση. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνει ούτε και εμένα καρδιά να σ' αφήνω μόνο σου. Όμως κάποιος πρέπει να βγαίνει για ψώνια. Διαφορετικά θα ψοφήσουμε κι οι δυο από την πείνα εδώ μέσα. Σιγά, σιγά μην κάνεις έτσι. Μυρίστηκες στις τσάντες. Μην ανεβαίνεις απάνω στο τραπέζι. Σου είπα χίλιες φορές να μην ανεβαίνεις απάνω στο τραπέζι. Α, κάτω. Στη θέση σου. Σαν να έχεις να φας τρεις μέρες. Φαγάνα. Ακόμα δεκάμιση είναι. Εντάξει. Θα σου δώσω λιγουλάκι να φας για μυρουδιά. Μη μου σηκώνεις όμως εμένα τώρα καινούργια συστήματα, ε. Δεν θα σε ταΐζω κάθε δύο ώρες. Θα σε βλάψει. Έλα. Κοιμάσαι. Να ένα κομματάκι. Αυτό είναι όμως όλο. Δεν έχει άλλο μέχρι τη μία. Στη μία θα φας μεσημεριάτικο, Μανώλη. Στη μία τρώμε. Κοίτα τι μου δώσε σήμερα ο κύριος Ανδρέας για σένα. Δυο καρδιές χοιρινές, δώρο. Δεν τις πλήρωσα. Μη στραβομουτσουνιάζεις. Τι ήθελες, να μην τις πάρω. Ο Μανώλης είναι αριστοκράτης, να του πω, δεν τρώει καρδιές, είναι σκληρές. Θα σου τις ψήσω, μην ανησυχείς. Θα σου τις ψήσω να μαλακώσουν. Άμα σου τις κόψω και μικρά-μικρά κομματάκια, δεν θα έχεις ανάγκη να τις μασίσεις. Γέρασες, Μανολίση μου, γέρασες. Οι δυο γεράσαμε. Να πάω, μου λέει, εμένα ο οδοντογιατρός να μου βάλει ψεύτικα. Δεν πάω.
εγώ τώρα τη μασέλα. Αυτά που τρώω, τα τρώω και χωρίς δόντια. Πόσο θα ζήσω ακόμα. Το ξέρεις πως οι γάτοι ζουνε 10 με 15 χρόνια. Αν το καλοσκεφτείς, Μανώλη, τώρα εσύ με τα 11 σου χρόνια έχεις πάνω κάτω την ηλικία μου. Άσε που λένε πως υπάρχουν γάτοι που ζουνε και 20 χρόνια. Δηλαδή, Μανώλη, αν πούμε πως θα ζήσεις κι εσύ 20 χρόνια τώρα, είσαι κάπου στα μισά. Αν ήσουν άνθρωπος, πόσο θα σου, γύρω στα 36. Σαν το Μάνο. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι για σένα, είναι για μένα. Μη μου ξερογλύφεσαι. Δεν χόρτασες. Θα το κάνω βραστό με καρότα και πατάτες. Πήρα και σέλινο. Το φουστάνι. Το φουστάνι, Μανώλη. Να το ακουμπήσουμε απάνω στην καρέκλα. Να μην το λερώσουμε με τα κρέατα. Άμα θέλεις, Μανώλη, να σου δώσω να φας και εσύ από αυτό το μεσημέρι. Τον κοιμά δεν πειράζει, τον τρως απόψε. Για μένα είναι πολύ. Όσο και να φάω, πάντα κάτι περισσεύει. Μια ψυχή, όσο θα φάω. Δοκίμαστο, θα σ' αρέσει. Άμα σου λιώσω και την πατάτα και το καρότο μέσα στο ζουμί του κρέατος, θα είναι νόστιμο. Πάει και εσύ καμιά φορά κάτι άλλο. Όχι συνέχεια κοιμά και κοιμά. Πρέπει κάποτε να τρως και χόρτα. Ο οργανισμός χρειάζεται βιταμίνες. Πού θα τις βρεις? Στον κοιμά. Ναι. Γι' αυτό πάχινες. Πάρα πάχινες. Δεν σεβαστούνε πια τα πόδια σου, Μανώλη. Σίγουρα είναι αβιταμίνωση. Μένεις και κλεισμένο συνέχεια εδώ μέσα. Βλάφτη η ακινησία. Μια μέρα, Μανώλη, θα σε πάρω μαζί μου στην αγορά. Να βγεις έξω, να κινηθείς λιγάκι, να ξεμουδιάσεις. Πώς όμως να σε πάρω? Να σου ένα σκύλος θα ήταν εύκολο. Θα σου δένα ένα λουρί στο λαιμό και θα σε τραβούσα, αλλά γάτος με λουρί. Είδες εσύ ποτέ σου γάτο με λουρί? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να σε πάρω πάλι στα χέρια είναι επικίνδυνο. Θα σε σπρώξει κανένας και θα μου αγριέψεις. Δεν είσαι συνηθισμένος εσύ στην πολυκοσμία. Θα μου πεταχτείς ανάμεσα στα αυτοκίνητα και ποιος σε πιάνει. Ω, δεν γίνεται. Ξέρεις τι σκέφτομαι, Μανώλη? Θα σε πάρω με το καροτσάκι του Μάνου. Το έχω ακόμα, δεν το έδωσα. Για το δεύτερο παιδί έλεγα. Μετά που πέθανε ο άντρας μου, δεν μου έκανε καρδιά να το δώσω. Κι ήταν ακριβό τότε, ε? Για να αντέξει, λέγαμε. Να αντέξει πολλά παιδιά. Ήθελε πολλά παιδιά. Αλλιώς ήρθανε τα πράγματα, Μανώλη. Δεν τα ξέρεις εσύ. Και ο Μάνος έλεγε συνέχεια, θέλω αδερφάκι. Πώς όμως, χωρίς άντρα γίνεται? Γιατί δεν ξαναπαντρεύεσαι, με πιλάτευε η μάνα μου. Εύκολο το έχει. Εμένα περιμένανε οι γαμπροί με ξένο μωρό. Κι ύστερα, ήξερα εγώ αν αυτός που θα έπαιρνα θα τον ήθελε το μάνο μου, θα τον αγαπούσε. Ξέρω, είναι δύσκολα πράγματα αυτά, Μανώλη. Έτσι σκεφτόμουν τότε, έτσι αποφάσισα. Ξέρω. Μανώλη,
πάλι ξανάρθει αυτός. Νάτος εκεί. Εσύ νεαρή πάλι άρχισε στο κυνήγι. Παράτα το όπλο κακομοίρι μου γιατί θα έρθω στους γονιούς σου. Κυρία Λουκία. Κυρία Λουκία. Μάζεψε το γιο σου. Ρίχνει συνέχεια με το αεροβόλο. Θα μας σκοτώσει. Κυρία Λουκία. Κυρία Λουκία. Έφυγε. Έτσι στέκονταν και τότε, Μανώλη, πίσω από το δέντρο, κρυμμένη, με το όπλο στο χέρι. Αύριο θα πάω στην αστυνομία. Θα πάω στην αστυνομία να τους πω να κάνουν ένα έλεος, να μην μου λένε εμένα ύστερα δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν αποδείξεις. Τι αποδείξεις θέλετε? Μπροστά στα μάτια σας πρέπει να σκοτώνουνε για να έχετε αποδείξεις, αφού σας λέω εδώ με ήτανε. Εδώ κίνητη έτσι με το όπλο. Τον άκουσα που ερχότανε. Έκανα να φωνάξω και με χτύπησαν. Άκουσα τους πυροβολισμούς και λιποθύμησα. Όταν συνήλθα, τον βρήκα σκοτωμένο στην αυλή μου. Αυτοί είχαν φύγει, όμως τους άκουσα τους πυροβολισμούς. Τους άκουσα. Ησύχασε, Μανώλη μου. Έφυγε. Έλα να πιεις λίγο γαλατάκι, να συνέλθεις. Να ηρεμήσεις. Το μεσημέρι, Μανώλη. Θα σε βγάλω στην αυλή. Μαζί θα βγούμε μπροστά στη λιακάδα. Έλα, γαλατά. Κάτσε πρώτα να ετοιμάσω το φαΐ. Μια μέρα, Μανώλη, θα σε πάω βόλτα. Σου το υπόσχομαι. Δεν κάνει να σε έχω κλεισμένο συνέχεια μέσα. Όμως βλέπεις και μόνος σου, Μανώλη, τι γίνεται έξω. Νομίζεις εγώ που βγαίνω μ' αρέσει? Δεν βαριέσαι, Μανώλη. Ο κόσμος άλλαξε. Δεν είναι όπως και πριν. Το σκέφτομαι, το βρίσκω ωραία ιδέα. Θα σε βάζω μέσα στο καροτσάκι του Μάνου και θα σε σπρώχνω. Θα βάζω και τα ψώνια μου μέσα για να μην τα κουβαλώ. Αύριο θα το βγάλω να το ξεσκονίσω. Μπορεί να θέλουν και λίγο λάδωμα ή τροχή. Πόσα χρόνια? 36. Το πήραμε όταν γεννήθηκε ο Μάνος. Γέλια, Μανώλη. Φαντάζω τι θα λένε όσοι μας βλέπουν. Εσύ μες στο καρότσι και εγώ να σε σπάω. Σαν ηλίθιοι θα μας κοιτάνε πάει, θα λένε τρελάθηκε η γριά τελείως. Σε χαλώ μου τα γέλια. Τι καταλαβαίνουν αυτοί? Θα το κάνω, Μανώλη, θα το κάνω. Φτάνει να μην μου αγριέψεις και μου πεταχτείς έξω από το καροτσάκι. Αυτό μόνο φοβάμαι. Το τι θα πει ο κόσμος, έννοια που με έπιασε. Έτσι κι αλλιώς με έχουνε για τρελή. Αλλά είναι και ανόητη, Μανώλη. Καλά την τρέλα μου την κολλήσανε, την κουφαμάρα που τη βρήκα και μιλάνε όλοι σαν να μην τους ακούω. Εχθές περνάω έξω από το σχολείο.
Ανοίξει την πόρτα της και την κυρία Λένη με την πλαϊνή της την Ιωάννα. Τι γίνεσαι, κυρία Μαρία, πώς τα πας, είσαι καλά? Δεν σε βλέπουμε. Κουβέντες του αέρα. Μόλις φεύγω, Μανώλη. Ένα βήμα έκανα και τις άκουσα να λένε. Μάνα μου την καημένη, από τότε που σκοτώθηκε ο γιος της, δεν είναι στα καλά της. Πάθαν τα νεύρα της και οι άλλοι. Αυτά έχει ο πόλεμος, κυρία Λένη μου, αυτά έχει ο πόλεμος. Και να τους πεις, να γυρίσω και να τους πω, εσάς είναι που πάσχει το μυαλό σας, που δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Πόσες φορές να σας το πω, δεν σκοτώθηκε στον πόλεμο ο γιος μου, δεν ήτανε στον πόλεμο ο γιος μου. Εσύ μόλις είχες γεννηθεί, Μανώλη, δεν τα θυμάσαι αυτά. Εγώ όμως θυμάμαι, Μανώλη. Θυμάμαι. Δεν ξεχνώ εγώ. Δεν ξεχνώ. Ξεχάστε το, κυρία μου. Ξεχάστε το. Πόλεμος έγινε, εισβολή έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε στοιχεία, ποιος πόλεμος και ποια εισβολή, αυτά που γίναν πριν. Αυτά που σας λέω εγώ δεν είναι στοιχεία, τα σβήσε όλα ο πόλεμος. Ξεχάστε το. Τόσοι και τόσοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Πέστε πως και ο γιος σας σκοτώθηκε στην εισβολή, αυτά που γίναν πριν είναι τόσο συγχυσμένα, ποιος βρίσκει λογαριασμό. Εγώ βρίσκω λογαριασμό, δεν τον έχασα εγώ τον λογαριασμό. Μα επιτέλους είναι τρέλα, Μανώλη, πες μου να μην είσαι συγχυσμένος. Αυτό το πράγμα είναι τρέλα, μίλα μου, Μανώλη. Απάντα μου, Μανώλη, σε σένα μόνο τα λέω αυτά. Δεν έχω που αλλού να τα πω. Δεν μπορώ να σου πάσω. Δεν μπορώ, Μανώλη. Είναι σαν να το θάβω δεύτερη φορά. Δεν μπορείς να μου πεις κι εσύ κάτι, ρε Μανώλη. Να μην μιλάω μόνο εγώ. Τι να μου πεις όμως. Εσύ δεν πέρασες τέτοιες καταστάσεις. Εσύ σιγά τι έχετε βάσανα. Έρωτες έχετε, Μανώλη, έρωτες. Στα νιάτα σου δεν μαζευόσουλα τις νύχτες. Μου γύριζες το πρωί, χταρμένος, ματωμένος. Οι γάτες είναι πιο δύσκολες από τις γυναίκες, Μανώλη. Έτσι φαίνεται. Κι εγώ του δικού μου δεν του είπα εύκολα το ναι. Μου έγραφε τραγουδάκια για να με καλοπιάνει. Μαριό, Μαριό, έλα στο χωριό, έλα να αγαπηθούμε, να κάνουμε το γιο. Ο Μάνος μου ήταν 17 χρονών όταν πρώτο ερωτεύτηκε. Με τις ώρες μπροστά στον καθρέφτη να στρώνει το μαλλί. Έτσι όπως εσύ γλύπεις συνέχεια το τρίχωμά σου για να το στρώσεις.
Έτσι και εκείνος, δώσ' του συνέχεια με τη χτενιά. Τι να του πεις. Αλλά να μην θέλει να πάει για σπουδές για το χατήρι της, ο, αυτό ήτανε πολύ. Επαναστάτησε. Θα μείνω, λέει, να δουλέψω για να σε εξαλαφρώσω. Προφάσεις, δικαιολογίες, τα τρώω εγώ αυτά. Η αιτία ήταν εκείνη, για να μην φύγει και την αφήσει. Του είπα εγώ ποτέ πως μου είναι βάρος. Ποιος του είπε πως κουράστηκα. Εμένα η ζωή μου εκείνος ήταν. Να δουλέψω, να τον μεγαλώσω, να τον σπουδάσω. Αυτό είναι ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Άμα τελειώσει τις σπουδές του, μάλιστα. Να δουλέψει εκείνος, να καθίσω εγώ να τον καμαρώσω. Όχι να μου θέλει παντρείες από τα 20. Και με τι δουλειά. Ω, ήμουν ανένδοτη. Ανένδοτη σε αυτό και είχα δίκιο, Μανώλη. Η μόνη υποχώρηση που έκανε ήταν στο θέμα των σπουδών. Δεν θέλεις, γιέ μου, να γίνεις γιατρός. Μάλιστα. Γίνε αρχιτέκτονος που σ' αρέσει κιόλας. Αλλά οι σπουδές, σπουδές. Τέρμα. Και πήγε. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Αν δεν τον έστελνα. Τι θέλεις να κάνω, ε? Να τον αφήσω εδώ μέσα. Κλεισμένο, φυλακισμένο. Μεγάλωσα εγώ κότζα μαγιό. Για να τον έχω δεμένο στο φουστάνι μου. Τυχερά είναι αυτά, Μανώλη. Τυχερά. Θα μου πεις. Αν έμενε εδώ θα παντρευότανε, θα έκανε οικογένεια. Θα ήταν πιο προσεκτικός. Άμα κάνεις οικογένεια είσαι πιο συγκρατημένος. Μπορεί να τον εμπόδιζε και η γυναίκα του. Όμως εγώ λίγα του είπα. Να εκεί. Εδώ μπροστά στην πόρτα καθόμουν, Μανώλη. Στάθηκα εδώ μπροστά στην πόρτα και τον παρακαλούσα. Μην πας, γιέ μου. Μην πας. Δεν είναι πράγματα αυτά για μας. Τι θα κάνεις μόνος σου. Κρύψε να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αγρίεψε, Μανώλη. Αγρίεψε. Εγώ τον έμαθα, λέει, να είναι έτσι. Τώρα τι γυρεύω να τον αλλάξω. Τι τον έμαθα εγώ. Εγώ μια ζωή πάλευα για εκείνον και για μένα. Πότε του έμαθα εγώ. Για χούντες και δημοκρατίες. Εγώ το μόνο που του έμαθα είναι να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό δεν κάνει κάθε μάνα. Να μάθει να ξεχωρίσει το δίκαιο από το άδικο. Εγώ άνθρωπο σωστό τον ήθελα. Πότε του μίλησα εγώ ευτοχία. Πραξικοπή. Είναι φωνιάδες, μάνα μου είπε. Φωνιάδες. Αν μείνω, έτσι κι αλλιώς θα έρθουνε να με σκοτώσουνε. Μια ώρα μετά που έφυγε μπήκανε μέσα. Ορμήσανε σαν τα σκυλιά. Μπαίνανε. Φεύγανε, έρχονταν, φεύγανε. Μέχρι που μου τον πέτυχα. Μη μου πεις τώρα. Αυτά έχει ζωή. Έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι, Μανώλη. Κάνεις παιδιά, τα μεγαλώνεις, τα μορφώνεις. Τα παντεύεις. Αυτά κάνουνε δικά τους παιδιά και ύστερα εσύ κλείνεις τα μάτια σου ευτυχισμένη. Αυτό είναι η ζωή, Μανώλη. Άμα σου τα σκοτώσουνε και μείνεις έρημη. Αυτό είναι κοροϊδία. Πάει να πεις εξεγέλασε η ζωή. Η μάνα του άλλου με καταλαβαίνει. Τον νιώθω πως με καταλαβαίνει. Και με φοβάται. Συναντιόμαστε στον δρόμο και με αποφεύγει. Σκύβει χάμω, κάνει πως κοιτάει αλλού. Όμως νιώθει τον πόνο μου, Μανώλη. Βλέπει την αδικία, γι' αυτό με φοβάται. Κάποτε νιώθω πως με μισεί.
Τι με μισείς, κυρά μου. Δε φταίω εγώ αν ο γιος σου βγήκε φωνιάς. Δε φταίω εγώ αν ο γιος σου τριγυρνάει ακόμα τιμόρυτος. Τι θέλετε να κάνω, δηλαδή να φύγω, να χαθώ, να εξαφανιστώ, να μην με βλέπετε, όχι. Όσο ζω, θα με βλέπετε κι εσύ και εκείνος κι όλοι σας. Όσο ζω, θα περνάω κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου. Θα περνάω μπροστά από την πόρτα σου. Κάθε πρωί θα περνάω έξω από το μαγαζί του γιου σου για να με βλέπει και να τρέπεται. Κι αυτός και εκείνοι κι όλοι σας. Θα φωνάζω για να μ' ακούσουν όλοι. Να ξυπνήσουν. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε και ξανάρχονται. Το βλέπω εγώ που ξανάρχονται. Το βλέπω στα μάτια εκείνου, Μανώλη, όταν βγαίνει έξω στην πόρτα του μαγαζιού του και με κοιτάζει. Με κοιτάζει, Μανώλη. Γελάει περιπεκτικά και εγώ κοκκινίζω. Κοκκινίζω και ντρέπομαι και φεύγω, Μανώλη. Φεύγω βιαστικά, ντροπιασμένα, σαν να είμαι εγώ φωνιάς, Μανώλη, και εκείνο το βήμα. Μανώλη, μην ανεβαίνεις στην καρέκλα. Πρόσεχε, θα μου λερώσεις το φουστάνι. Πρόσεχε, θα μου το σκίσεις. Α, κοίτα τι έκανες. Τραβήχτηκε κλωστή. Αυτά τα νύχια σου είναι καταστροφή. Όπου πατήσεις αφήνεις σημάδια. Θα την τραβήξω από μέσα σιγά σιγά. Να πάει στη θέση της που είναι το βελόνι. Κάτσε εκεί πέρα και μην το κουνήσεις. Α! Τόσες καρέκλες αυτήν βρήκες να ανέβεις. Πού είναι τα γυαλιά μου. Θύμωσα. Ευτυχώς δεν κόπηκε. Τι θα γινόταν αν το σκιζες, Ούτε να το λερώσεις δεν επιτρέπεται. Αν αρχίσει ξαφνικά η δίκη, τι θα τους πω. Δεν έρχομαι γιατί το φουστάνι μου είναι στο καθαριστήριο. Ή μήπως θέλεις να πάω με τα μαύρα. Ούτε να το σκεφτείς. Κάτι έγινε. Δεν πήγε ολότελα στη θέση της, ξεχύλωσε. Θα την περάσω από μέσα να μην φαίνεται. Πολύ καλό ύφασμα. Εξωτερικό. 11 χρόνια και δεν έπαθε τίποτα. Ούτε το χρώμα του ξεθόριασε. Θα το φορέσω στο γάμο σου, του είπα. Όταν μου το έφερε. Δώρο. Μαζί με το δίπλωμά του. Θύμωσε. Στο γάμο μου θα σου αγοράσω άλλο. Τώρα θα το φορέσεις. Βαρέθηκα να σε βλέπω πια με τα μαύρα. Βγάλτε επιτέλους μια ζωή όλο μαύρα. Για ποιον τα φοράς. Δεν κάνει, γιέ μου. Τώρα πια δεν κάνει. Είναι αστείο να τα βγάλω έτσι απότομα. Τα συνήθισα. Και ύστερα τι θα πει και ο κόσμος. Ποιος κόσμος, βρε μάνα. Έχει ο κόσμος μεγαλύτερο χατήρι από το δικό μου. Εγώ δεν τα συνήθισα, τα βαρέθηκα. Θα το φορέσεις να πας την Κυριακή στην εκκλησιά. Θα φορέσεις και τη χρυσή καρφίτσα. Αυτή την έχω για την νύφη μου. Δεν θέλει νύφη σου χρυσές καρφίτσες. Εσύ θα τη φορέσεις. Σου δίνω διορία μέχρι το 15 Αύγουστο, που είναι και η γιορτή σου. Διαφορετικά θα αρχίσω να φοράω κι εγώ μαύρη γραβάτα και μαύρη κορδέλα στο μανίκι. Να αρχίσει να φοράει μαύρα 20 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του. Θα το έκανε, θα το έκανε. Άμα του μπαινε κάτι μέσα στο κεφάλι του, ήταν ικανός για όλα. Πριν τις 15 του Αυγούστου,
Ήρθανε οι 15 του Ιούλη, Μανώλη. Και έμεινε το φουστάν. Στην κηδεία του δεν μ' άφησα να το φορέσω. Βρε τους εξήγησα, βρε τους έκλαψα, τους παρακάλεσα, τίποτα. Φέρανε και γιατρό οι γειτόνισσες και με έπεισε. Γιατί δεν ήταν σωστό. Μου κάνανε κένεση, δεν καταλάβαινα. Ούτε στην κηδεία του δεν του έκανα το χατήρι. Τι τους ένοιαζε εκείνους, τι θα φορούσα εγώ. Σαμώς για εκείνους θα το έβαζα. Ο γιος μου έτσι με ήθελε. Ήταν η τελευταία του επιθυμία. Εκείνος δεν μου έλεγε να βγάλω τα μαύρα. Όμως, στο δικαστήριο θα το φορέσω, Μανώλη. Όταν θα γίνει η δίκη, θα φορέσω το καφέ μου το φόρεμα και τη χρυσή καρφίτσα. Θα πάρω και τσάντα και παπούτσια, καφέ. Από το κατάστημα εκείνου θα τα πάρω. Όταν θα με καλέσουν στη δίκη, Μανώλη, θα πάω στο παπουτσί δικό του. Θα μπω μέσα. Θα παγώσει. Θα του κοπεί η μηλιά. Θα σε πάρω μαζί μου, Μανώλη, για να βλέπεις και εσύ. Ποτέ δεν περιμένει ότι θα τολμήσω να περάσω την πόρτα του. Όμως, δεν θα φοβηθώ. Δεν θα δειλιάσω. Θα προχωρήσω μέσα και θα του πω. Θέλω ένα ζευγάρι παπούτσια καφέ και μία τσάντα καφέ. 39 νούμερο, κλειστό, κλασικό στυλ. Θα του πω, σοβαρό. Θα τα φέρει, Μανώλη. Και θα γονατίσει μπροστά μου να μου τα δοκιμάσει. Και θα του πω έτσι, αργά, τονισμένα, με νόημα. Θα του πω, τα θέλω για το δικαστήριο. Αύριο έχω δίκη. Θα μαρτυρήσω στο δικαστήριο. Είναι η δίκη για το φόνο του γιού μου. Θα είναι σκυφτός, Μανώλη, μπροστά στα πόδια μου. Και δεν θα τολμάει να γυρίσει το κεφάλι να με κοιτάξει. Όχι, Μανώλη, αυτή τη φορά δεν θα τολμήσει ούτε να με κοιτάξει, ούτε να γελάσει, ούτε να μου μιλήσει. Θα βλέπω το σβέρκο του, Μανώλη, έτσι καθώς θα είναι σκυφτός. Φοβισμένος. Θα υδρώνει το σβέρκο του, Μανώλη, και θα με ακούει. Είχα και εγώ ένα γιο, θα του πω. Μα μου τον σκότωσαν. Αν ζούσε θα είχε την ηλικία σου. Μου τον σκότωσαν εκείνο το πρωί. Πρέπει να το θυμάσαι και εσύ. Εκείνο το πρωί που γέμισε ο τόπος φωνιάδες. Μου τον σκότωσαν μέσα στην αυλή μου. Αύριο είναι η δίκη, θα του πω. Αύριο θα τους δικάσουν και θα είμαι μάρτυρας εγώ. Γιατί τους είδα.
τους είδα εγώ. Με σπρώξαν στη γωνιά όταν όρμησα κατά πάνω τους. Με χτύπησε με το κοντάκι του όπλου του ο αρχηγός τους και με έβρισε. Θυμάμαι ποιος ήταν. Θα του πω. Ξέρω το πρόσωπό του. Ήταν ένας ψηλός, μελαχρινός, με γένια. Σαν εσένα. Ολόιδιος εσύ ήταν. Θα του πω. Και θα υδρώνει, Μανώλη. Θα υδρώνει το σβέρκο του. Θα τρέμουνε τα χέρια του. Θα τρέμει, Μανώλη, γιατί θα καταλάβει. Όμως εγώ δεν θα φοβηθώ. Θα του τα πω. Αύριο θα του πω. Αύριο θα τιμωρηθούν οι φωνιάδες. Και θα τον πληρώσω. Θα πάρω την τσάντα μου και τα παπούτσια μου. Και θα φύγω. Την άλλη μέρα, Μανώλη, θα ντυθώ, όπως το κάνω κάθε μέρα. Θα στολιστώ, θα βγάλω τα μαύρα, θα τα πετάξω. Θα λούσω τα μαλλιά μου και θα τα χτενίσω, έτσι όπως τότε που πήγαινα στο αεροδρόμιο να παραλάβω το Μάνο. Θα φορέσω το καφέ μου το φόρεμα με τη χρυσή καρφίτσα. Πού είναι η καρφίτσα? Και το κολλέ, Μανώλη. Θα το φορέσω και αυτό. Θα φορέσω τα καινούργια μου παπούτσια. Πάρω την τσάντα μου. Κι έτσι θα πάω. Κυρία. Όχι γριά μαυροφορεμένη, κακομήρα. Δεν θα έχει κλάψει εκείνη την ημέρα, Μανώλη. Θα μπω στο δικαστήριο με το κεφάλι ψηλά και τους ώμους στιτούς. Θα τους κρατήσω στιτούς, Μανώλη. Με πονάει η πλάτη, όμως θα αντέξω. Δεν θέλω λύπηση εγώ εκείνη την ημέρα. Δεν θέλω τα μαύρα μου τα ρούχα να τους επηρεάσουν. Όχι. Θα προχωρήσω. Θα σταθώ μπροστά τους και θα τους μιλήσω. Με στόμφο, Μανώλη, όπως η δικηγόρη. Χωρίς να τρέμει η φωνή μου. Έτσι. Δεν ζητώ το νύχτο σας, κύριοι δικαστές. Δεν ζητώ το νύχτο κανενός. Ζητώ δικαιοσύνη για το γιο μου. Για να έχει νόημα ο θάνατός του. Δεν είναι εκδίκηση που ζητώ, κύριοι δικαστές. Ζητώ μόνο να τιμωρήσετε τους δολοφόνους του γιού μου. Την τιμωρία του ζητώ. Δικαιοσύνη ζητώ. Για να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους. Θέση.
για να μην σκύβω εγώ τα μάτια όταν τους βλέπω. Για να μάθουνε όλοι ποιο είναι το άδικο και ποιο είναι το σωστό. Για να μην ξανάρθουν, κύριοι δικαστές. Για να μην ξανάρθουν. Έτσι θα τους πω, Μανώλη. Για να μην ξανάρθουν. Έτσι θα τους πω, Μανώλη. Έτσι θα τους πω εκείνη την ημέρα.